Φίλες και φίλοι, καλησπέρα από τα γραφεία της Ερασιτεχνικής ΚΑΕΚ. Έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ τόσο στο κανάλι, όσο και να πω μέσα από την Παγκόσμια Αλέξη Φιλονάκη για Σοφιά, εδώ τον πρόεδρο της Μάνας ΑΕΚ, τον κύριο Αλέξη Αλεξίου, τον κυπελούχο. Πριν λίγες μέρες, Αλέξη Αλεξίου. Δεξιά του είναι ο έφορος του τμήματος ποδηλασίας της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ, ο κύριος Στέφανος Γατζούλης. Παραπλεύρος είναι ο αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Λέσχης Φίλων ΑΕΚ και Αγίας Σοφιάς, ο κύριος Αντωνόπουλος. Και αριστερά τελείως στην οθόνη είναι ο κύριος Θανάσης Καλίδης, εκ των συντελεστών στην Ερασιτεχνική Ποδηλασίας και μέλος δυνατό. Θέλω να μας πει τόσο ο κύριος Γατσούλης όσο και ο πρόεδρος κύριος Αλεξίου δύο κουβέντες για αυτή τη χορηγία που έκανε σήμερα η Παγκόσμια Λέσχη Φίλων ΑΕΚ και Αγίας Σοφιάς, το ποδήλατο που βλέπετε στο κάτω τμήμα της οθόνης σας. Θα ξεκινήσω από τον πρόεδρο, τον κύριο Αλέξη Αλεξίου. Δύο-τρεις κουβέντες από τον πρόεδρο της καρδιάς μας, τον πρόεδρο της Ερασιτεχνικής, τον κύριο Αλέξη Αλεξίου, και μετά δύο κουβεντούλες από τα υπόλοιπα στο τμήμα του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Λέσχη για τη συνέπεια στην εκπλήρωση της υπόσχεσής της, που ήταν να βοηθά την Ερασιτεχνική. Με λίγο χρόνο λειτουργίας και δράσης, ήδη οι δύο κινήσεις της, η μία για το ποδηλατικό τμήμα και η άλλη για το τμήμα των ΑΜΕΑ που έχουμε το Μάξιμο Μαξίδιο, έχουν φέρει δύο μεγάλες προσφορές. Αυτό το ποδήλατο, το πρώτο του είδους του στο ποδηλατικό τμήμα και ένα υπερσύγχρονο αμαξίδιο για τους καλαδοσφαιριστές της ομάδας με αμαξίδιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίστε έτσι με δράσεις πολλές για όσους έχουν ανάγκη. Και δεν εννοώ μόνο τα τμήματα, εννοώ και πολύ κόσμο που έχει ανάγκη στην ΑΕΚ, ακόμα και απλούς οπαδούς. Ευχαριστούμε πολύ. Τιμή μου τα λόγια σου. Τιμή μας τα λόγια σου, Πρόεδρε. Εγώ στον κύριο Γατσούλη. Ευχαριστούμε πρώτα τη Λέσχη, βεβαίως, την Περιογκίκα προσωπικά. Ευχαριστώ πολύ. Για την χορηγία αυτή την σημερινή. Είναι μια υπόσχεση την οποία είχατε δώσει, κύριε Γκίκα, προμηνών. Ναι. Υλοποιείται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια για το τμήμα της ΑΕΚ, που εφέτος πρωταγωνιστεί, έτσι. Να μην το ξεχνάμε. Και τα τεχνικά, δύο κουβέντες από το φίλο μου τον Θανάση τον Καλύβη. Θάνα μου, δύο κουβέντες, πες εδώ πέρα. Τι εργαλείο πήραμε? Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό είναι κάτι. Να είστε καλά. Το κάνουμε από την καρδιά μας. Έλειπε από την ομάδα. Είναι ένα χρονομετρικό ποδήλατο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε πίστα και το οποίο είναι το πρώτο του τμήματος. Έχουμε τίποτα άλλο? Δεν έχουμε άλλο. Τώρα έχουμε όμως και ποδήλατο, βλέπετε κάτι ρόδες, έτσι. Βλέπετε κάτι ρόδες. Εξήγησε μας λίγο. Είναι επίσης χορηγία δική σας. Ναι. Μπαίνουν μέσα στο ποδήλατο, ναι, και χρησιμοποιούνται ανάλογα ή στο χρονόμετρο ή στην πίστα. Να είστε πάντα υγιείς και οι τέσσερις. Θέλω να προλογίσουμε λίγο και το αμαξίδιο, γιατί και αυτό είναι καλό, έτσι. Σταματάω λίγο. Μην ευχαριστείτε εμένα. Ο Ντίκας δεν είναι η Λέσχη. Η Λέσχη είναι χιλιάδες μέλη της. Μια κουβέντα και από το. Τα μέλη. Τα χιλιάδες μέλη. Μια πρόταση, αντιπρόεδρε. Η Λέσχη φίλο ΝΑΕΚ, Αγία Σοφία, απέδειξε πράκτος και σήμερα την αμέριστη υποστήριξή της προς τη Μάνα ΑΕΚ. Η Μάνα ΑΕΚ για εμάς είναι τα πάντα. Όσο ζούμε, θα την ενισχύουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Δεν έχω τίποτα να πω περισσότερο. Είναι μεγάλη μας τιμή να κάνουμε αυτή την ελάχιστη συνεισφορά στη Μάνα ΑΕΚ. Σήμερα που έχει τα γενέθλια ο Κώστας Νεστορίδης, γιατί η Λέσχη λέγεται Ίδρυμα Κώστα Νεστορίδης. Ευχαριστώ όλους, ιδίως ιδιαίτερα. Στα βαθιά μας, βέβαια, τη βαθιά μας λύπη πρέπει να εκφράσουμε όλοι, γιατί σήμερα, πέρα από τα γενέθλια του Ιησού Νέστορα, είναι και μια ημέρα λύπης και θλίψης για όλο τον ενωσιτικό κόσμο, γιατί χάθηκε ένας πολύ μεγάλος άνδρας της ΑΕΚ. Θα είναι αιώνια μαζί μας, ωστόσο έφυγε από τη μάταιη αυτή η πλασία. Θερμά συλληπιτήρια στους οικείους του. Έφυγε ένας, ο αρχηγός των αρχηγών, θα έλεγα εγώ. Να είστε όλοι καλά, παιδιά. Να έχουμε την υγειά μας. Μόνο την υγειά μας και να βοηθάμε την ΑΕΚ. Τη Μάνα ΑΕΚ. Να είστε όλοι καλά, αδέλφια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι